Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θέλω έτσι δύο κουβέντες. Γιατί ένα από τα θέματα τα οποία αναδείχθηκαν και τώρα παίζουμε και ένα χαρτοπόλεμο μεταξύ των κομμάτων. Τι είπε και τι δεν είπε ο Μητσοτάκης και αν είπε για 7 μέρες εργασίας ή 7 μέρες λειτουργίας και ποιος φταίει, τέλος πάντων, εσείς τι ανάγνωση κάνετε και κυρίως αν προτίθεστε να αντιδράσετε. Βεβαίως. Είναι λόγος για τον οποίο πρέπει να σημάνει συναγερμός για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο, άσχετα αν είναι τόσο πεντακάθαρο που δεν χρειάζεται καν αποκωδικοποίηση το μήνυμα που έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι περίεργο σε μια φάση στην οποία ουσιαστικά οι δημοσκοπήσεις τον θέλουν πρώτο να δίνει την πάση στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο λέμε σε όλους τους τόνους ότι ούτως ή άλλως είναι το χρυσό παιδί της αστικής τάξης των εργοδοτών, γιατί κάνει τη βρώμικη δουλειά έχοντας τη δυνατότητα να μην υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Άρα προεκλογικά έχει μια μεγάλη σημασία ένα τέτοιο μήνυμα. Και βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα πράγματα, είτε σε όσον αφορά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα τα εργασιακά. Και βέβαια τα πολιτικά κόμματα, κυβέρνηση και σωματική αντιπολίτευση, διαγωνίζονται. Μισό λεπτό, κύριε Στολτίδη. Επειδή εσείς έχετε ιδεολογικό πρόσημο, είσαστε κουκουέ και είναι πάνω κάτω γνωστές οι αντιλήψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και τη συνδικαλιστική σου εκπροσώπηση του ΠΑΜΕ. Δεν ρωτάω τίποτα επί των θέσεών σας. Αυτό που ρωτάω είναι αν εσείς θα αντιδράσετε. Θα αντιδράσετε σε επίπεδο εξαγγελίας σας, για παράδειγμα, όπως έγινε τώρα. Δηλαδή, υπάρχει λόγος να στήσουμε κατάσταση αντίδρασης μέσα στο προεκλογικό κλίμα? Όχι. Κοιτάξτε τώρα, το προεκλογικό κλίμα είναι δεμένο. Αυτά τα πράγματα είναι δεμένα. Είναι ενιαία η μάχη. Η πολιτική με τη συνδικαλιστική. Ακριβώς τα μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως εξαγγέλουν με τέτοιο θράσος είναι για να περάσουν μέσα στην εφαρμογή τους στους χώρους εργασίας. Είτε είναι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίζει η κυβέρνηση, είναι ακριβώς για να εφαρμοστούν στους χώρους δουλειάς. Δεν σταματήσαμε ποτέ εμείς να οργανώνουμε την αντίδραση και την άμυνα και αν θέλετε και την αντιπίθεση. Σας διαβάζω ένα μήνυμα από ένα φίλο ο οποίος είναι καθημερινός ακροατής και τολμώ να πω ένας από τους σοβαρούς μας καθημερινούς παρεμβαίνοντας στην εκπομπή. Ναι. Ο Μάκης από το Ηράκλειο. Κύριε Χουδαλάκη, καλημέρα. Η πραγματική 7ήμερη απλήρωτη εργασία είναι γεγονός εδώ και χρόνια στα ξενοδοχεία και στα λοιπά εποχιακά, όπου κάνουν συμφωνίες του τύπου τόσα για 30 μέρες και αν σου αρέσει. Σχόλιο. Σωστό. Σωστό, έτσι ακριβώς είναι. Ναι, θέλω να πω ότι τότε τι ακριβώς κουβεντιάζουμε όμως. Δηλαδή, συζητάμε για κάτι το οποίο η πραγματικότητα το έχει ήδη επιβάλει. Γιατί, ας πούμε, επειδή υπόθηκε η κουβέντα. Γι' αυτό ρωτώ και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Γιατί αν συμβαίνει. Εντάξει. Σωστό. Ακριβώς έτσι είναι. Τώρα, αν θυμηθούμε όλες τις περιπτώσεις των αντεργατικών μέτρων, πάντα προηγείται η πραγματικότητα και έρχεται μετά σαν όριμο φρούτο η θεσμική του εφαρμογή, έτσι. Γι' αυτό λέω, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό ισχύει στον κλάδο που είπατε. Επιχειρείται ουσιαστικά με άτυπο τρόπο, παράνομο πολλές φορές, να εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους για να συγχρονιστούν ουσιαστικά οι εργασίες σε κάθε κλάδο όπως τις αντιλαμβάνει το κάθε εργοδότης. Άρα δεν έχει σταματήσει. Άρα η αντίδραση επί ποιο θα γίνει? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γιατί επί της πραγματικότητας δεν έχετε αντιδράσει. Ή τέλος πάντων, πολύ... για να ακριβολογώ, για να μην αδικήσω κανένα, δεν είναι πρόθεση μου. Η αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος, που είναι και διχασμένο και έχουμε πρόσφατες εικόνες, ας πούμε, να πλακώνεστε μεταξύ σας συνδικαλιστές, δεν είναι αυτή που μας προστάτευσε ως εργαζομένους. Η κατάσταση, λέτε κι εσείς, ναι, αυτή που γράφει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δουλεύουμε στα μέρες. Βεβαίως. Η προσπάθεια λοιπόν ταξικού πόλου στο κίνημα δεν έχει σταματήσει ούτε ώρα να μπορέσει να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων για να αποκρούσει αυτά τα μέτρα και την εφαρμογή τους. Άσχετα τώρα, αν αυτή τη στιγμή ακόμα βρίσκεται το κίνημα σε υποχώρηση, έχει επιβληθεί η κυριαρχία, ο εκβιασμός, η τρομοκρατία από τους εργοδότες. Αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει. Θα το ανατρέψουμε αυτούς τους όρους και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι όρος για να αναπνεύσουν τα συνδικάτα να οργανωθούν και να κάνουν καλύτερα δουλειά είναι να ξεμπερδέψουν με τη συνδικαλιστική μαφία, που ούτως ή άλλως ο σκοπός της είναι να διαμορφούν συσχετισμούς και να ψηφίζει κυβερνητικά μέτρα και να φαίνονται ως λαϊκή απέτηση, ως εργατική απέτηση. Και το επόμενο διάστημα αυτή την κατεύθυνση πάλι θα κινηθούμε. Ένα τελευταίο θα ρωτήσω. Γιατί εγώ έλεγα ένα παράδειγμα στο πρώτο μέρος εκπομπής. Απελευθερωθήκαν, ξέρω εγώ, τα ωράρια των φαρμακείων. Δεν απελευθερωθήκαν τα ωράρια των φαρμακοαποθηκών.
Στον ένα ναι. Δήμο ο δήμαρχος δίνει άδεια να δουλεύει η φαρμακαποθήκη το Σάββατο, στον άλλο δεν δίνει. Εδώ. Πρέπει να μπει μια τάξη επιτέλους στα πράγματα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρεοκοπήσεις μια εταιρεία που είναι υγιής, κερδοφόρα κτλ. Γιατί τη βγάζεις από τον ανταγωνισμό. Εδώ λοιπόν, και ειλικρινά το λέω, υπάρχει μια αγωνία. Αν υπάρχει ναι. δυνατότητα για 7ήμερη εργασία και ο εργαζόμενος, δεν τα πιστεύω, δεν είναι η προσωπική μου άποψη, το ρωτώ γιατί είναι καθήκον δημοσιογραφικών, το ρωτήσω. Εάν ναι, ο εργαζόμενος ναι. θέλει να το κάνει ή λέει θα με απολύσει, μου γράφει εδώ, να σας το διαβάσω, Παναγιώτης οδηγός. Η εταιρεία που δουλεύω έχει ένα εργαζόμενο, εμένα. Θέλουν να μου πούν δηλαδή ότι το αφεντικό μου θα προσλάβει έναν ακόμα οδηγό για 2 μέρες και δεν θα υποχρεώσει εμένα να δουλέψω 7ήμερο. Κούνια λέει που μας κούνα για καλημέρα. Θέλω να πω ότι ο εργαζόμενος μπορεί να βρεθεί όντως στην κατάσταση νομίμως να υπογράψει ένα χαρτί και να δουλεύει 7 μέρες τη εβδομάδα. Τι θα κάνετε τότε? Μα κοιτάξτε τώρα, μην τα μπερδέψουμε μόνο. Γιατί οι επιχειρήσεις που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα ακριβώς λόγω του χαρακτήρα τους είτε κοινής ωφέλειας, έτσι, υπάρχουν ούτως ή άλλως. Η αξίωση ούτως ή άλλως είναι να φτάσουμε να δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο από ήλιο με ήλιο, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με απλήρωτες ώρες εργασίας. Και εκεί είναι το κύριο. Δηλαδή, αν είναι κάποιος να δουλεύει το Σάββατο και την Κυριακή, επειδή ακριβώς αυτή είναι η, πώς το λένε, είναι η μορφή της εργασίας σε μια επιχείρηση, έτσι, και πληρώνεται σαν εξαιρέσιμο αυτό που λέμε το διπλάσιο, γιατί είναι κατοχυρωμένο ως χρόνος ανάπαυσης, έτσι πρέπει να συνεχίσει. Και όχι απλώς να ευθυγραμμιστούν όλα και να μην υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο στο να δουλεύει κάποιος τις μέρες οι οποίες έχουν κατακτηθεί να είναι ως μέρες. Πάντως εγώ θα έλεγα το εξής. Αν για παράδειγμα κάπου έχουμε 7 μέρες εργασία, 7 ναι. μέρες λειτουργία, τότε το λογικό θα ήταν να υπάρχει και ένας μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων. Περισσότερες θέσεις εργασίας. Έτσι πολύ απλά προσπαθώ να το πω. Τον τρόπο μπορείς να τον βρεις αν το θες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το κύριο είναι να διέπεται η εργασιακή σχέση από συλλογική σύμβαση με μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες, να υπάρχει για όλους ίδιο χρονικό διάστημα ανάπαυσης. Μάλιστα. Εργατικές συνθήκες χωρίς εντατικοποίηση. Κλείνοντας την κουβέντα, εσείς τώρα θα κάνετε κάτι ή εάν γίνει αυτό πολιτική, αν ξέρω εγώ κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και εφαρμόσει αυτό το πράγμα, το οποίο εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις που έβγαλε μετά, δεν είναι πρόθεσή της. Ναι, εντάξει, πέρα από τις ανακοινώσεις πριν και μετά. Ναι, πριν και μετά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εμείς το αναγνωρίζουμε ότι είναι αξίωση να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση και σε πολύ χειρότερα μέτρα, γιατί τα μνημόνια είναι εδώ. Να περιμένουν και οι δύο. Να περιμένουμε άμεση αντίδραση από το πάμε. Αυτό ρωτώ. Μα δεν σταματάμε εμείς να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση να συμπληρώσουμε τον κόσμο, τους εργαζόμενους, να καταλάβουν τη δύναμή τους και να ακυρώσουν την εφαρμογή των μέτρων σε κάθε χώρο. Όπου προκύπτουν οι προϋποθέσεις, συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι θέμα προεκλογικό. Δεν σταματάει αυτή τη διαδικασία ή μετεκλογικό. Πάντως είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτή τη στιγμή ότι πρέπει πιο δυνατά, πιο γρήγορα να τεθούν τέτοιες προϋποθέσεις. Έγινε. Οργάνωση των εργαζομένων για ακύρωση της εφαρμογής τους όπου προκύπτει η δυνατότητα. Κύριε Στολτίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης, μέλος του Δουσού της ΓΕΣΕ και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ.